Είναι τελείως χαζομάρας, αλλά η ατζέντα. Η ατζέντα είναι ότι 12 Ιουλίου και ο Καμένος θα παραστεί, με δόξα και τιμή, και θα άρει το βέτο του κυρίου Καραμαλή, το οποίο για μένα είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, για να ξεκινήσει η ενταξιακή στον ΝΑΤΟ, με τις προϋποθέσεις και τις αιρέσεις που έχει η συμφωνία. Αλλά θα άρουμε το βέτο. Αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα σημαντικό. Η φωτογραφία θα έχει μέσα τον κύριο Πάνο Καμένο. Και δεν ξέρω πώς και αυτό θα το χειριστεί. Πολιτικά. Αν και δεν το βλέπω πολιτικά για τον ίδιο, εγώ σκέφτομαι εθνικά αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε ψέμα στο Σόλτεμπεργκ, καταλάβατε. Σχέδιο... Πάμε εκεί και μετά. Δηλαδή, πα στο Σόλτεμπεργκ, έρει το βέτο του Καραμαλή, ξεκινά μια διαδικασία με αιρέσει να μπει η Βόρεια Μακεδονία, όπω τη λένε. Και μετά λε στο Σόλτεμπεργκ, που έχει ήδη, κοίταξε να δει, όταν ήρθε πίσω, εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησα να λέω το διπλωματικό, αυτό το πραξικόπημα δεν θα περάσει έτσι. Δεν πρέπει να συμβεί έτσι, ούτε πρέπει να το λέμε. Ναι. Δεν είμαστε παρεούλα. Ναι,